Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα αδιάβροχο ηχείο Bluetooth από τη Drone Smart. Έχω πάρα πολύ καιρό να ανοίξω Bluetooth ηχείο τώρα που το σκέφτομαι. Επικοινώνησαν μαζί μου και μου λένε έχουμε αυτό το ηχείο. Θα στο στείλουμε να το δεις. Λέω πάτε καλά, στείλτε τώρα παιδιά. Και έτσι επικοινώνησαν μαζί μου. Έφτασε από Γερμανία από ό,τι είδα το συγκεκριμένο. Και σχετικά γρήγορα, δεν πήρε πάντα από μια εβδομάδα για να έρθει, παίζει και πιο λίγο από την μέρα που επικοινώνησα. Λοιπόν, οπότε τυπικά έρχεται από ευρωπαϊκή αποθήκη, από όσο είδα. Εν τω μεταξύ το έχω καιρό και κάθεται, δεν το έχω αγγίξει ακόμη. Αλλά περίμενα κάποια στιγμή που θα ήθελα να το δείξω, έτσι ήταν λίγο πιο... Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ηχείο της Drone Smart. Είναι αρκετά βαρύ, έχει μπάζα, λοιπόν, φορητό προφαντός, Bluetooth, έχουμε από πάνω, βλέπετε στο κουτί, on off Bluetooth Play Plus and Minus Buttons και λέει τα εξής ωραία. Είναι σε φάση IPX7 που σημαίνει ότι είναι αρκετά καλό, η αδιαβροχοποίηση του είναι αρκετά καλή και μπορεί να αντέξει αρκετά έντονη χρήση νερού. Featured fabric handle, έχει φασμάτινο λουράκι το οποίο μου αρέσει και μοιάζει το πλαστικό, δεν ξέρω αν είναι πλαστικό, θα το δούμε κιόλας. Έχει αυτή την φασμάτινη υφή η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια αν ήταν λίγο πιο διακριτικό το logo νομίζω ότι πραγματικά θα κερδίζει ακόμη περισσότερο. Και quick connect, λέει ότι συνδέεται γρήγορα. Δείχνει ότι μπορείς να το πάρεις σε εξωτερικούς περιπάτους που κάνεις οτιδήποτε, το βάζεις ένα από γάτζο επάνω και το κρεμπάς. Σου δείχνει τι περιέχει μέσα στη συσκευασία. Σου δείχνει ότι έχει audio cable, έχει type C cable, έχει user manual, την εγγύησή σου και το ηχείο προφαντός. Έχει QR code τα οποία θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε. Και από πίσω έχει ειδική πατέντα Sound Pulse Technology, Industry Leading Wireless Streaming, Dual Fuel Range Drive Units, έχει δύο ηχεία από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μέχρι 20 ώρες playtime, αδιάβροχο όπως σας είπα, True Wireless, είναι μέχρι 18 μέτρα, επίσης μπορείς να βάλεις και Voice Assistant, πολύ καλό αυτό και πολύ χρήσιμο, και Type-C. Επίσης επειδή δεν έχω ηχεία στο gaming setup, που έχω μόνο ακουστικά, χρησιμοποιώ ένα πρόχειρο Bluetooth ηχειάκι, το οποίο κάνει δουλειά, όχι τίποτα το τρομερό, θυμάστε εκείνο το μικρό της Divu που είχα πάρει που είναι και οθόνη, αυτό, αν θυμάται κανένας, λοιπόν. Αλλά σκεφτόμουν ότι είναι πολύ όμορφο αυτό και θα συνδυαζόταν μάλλον πολύ καλά στο setup μου, οπότε λέω ας το ανοίξω να το χρησιμοποιήσω κιόλας, ευκαιρία είναι. Επίσης έφυγε το πλαστικό, ωραίο ήταν γιατί έχει πορτοκάλι λεπτομέρειες, μου αρέσουν λεπτομέρειες. Και η συσκευασία του είναι πάρα πολύ προσεγμένη, βλέπετε. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα καλώδια μας. Εντάξει, δεν είναι τρομερής ποιότητας, απλά καλωδιάκια είδε. Δεν έχω δει άπειρα τέτοια. Είναι η κάρτα της εγγύησης. Και κάποιες βασικές λειτουργίες για το πώς θα το συνδέσεις. Προφανώς χρήσιμο είναι ειδικά για την πρώτη σύνδεση. Τι πιέζεις, πόση ώρα το πιέζεις και πάει λέγοντας. Wow. Γιατί κάνω έτσι. Έχει πάρα πολύ περίεργη αίσθηση. Καταρχάς στέκεται έτσι. Παντέμορφο είναι, τώρα μεταξύ μας είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Τα υλικά του είναι πολύ καλά. Η αλήθεια είναι πλαστικό, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω, αυτό που έχουν βάλει γύρω-γύρω είναι σαν συνδυασμός πλαστικού και υφάσματος. Είναι περίεργη η αίσθηση και έχει πάρα πολύ. Μοιάζει, θα ήθελα να είναι υφάσμα. Αν ήταν υφάσμα θα το λάτρευα. Τώρα τα πλαινά του φαίνονται λίγο ψεύτικα από πίσω. Και μ' αρέσει αυτό γιατί σφραγίζει υποτίθεται. Τώρα κατά πόσο αυτό μπορεί να σφραγίσει και να μην πιντερώ, είναι άλλο από Ευαγγέλιο, φαντάζομαι για σπλάση είναι πιο πολύ. Μπαίνουν το Type-C και η θύρα για το audio in που παίρνει. Δεν έχει κάτι άλλο, από την άλλη πλευρά είναι μόνο γάντζος. Είναι βαρύ, είναι στιβαρό.
έχει ωραία λειτουργία. Βασικά έχει ωραία αίσθηση, ρε παιδί μου. Είδε. Σε ένα γραφείο θα ήταν όμορφο. Βέβαια, ξαναλέω, αν αυτό εδώ έβγαινε και ήταν έτσι, θα ήταν πολύ πιο ωραίο. Δηλαδή, νομίζω ότι θα κέρδιζε περισσότερες εντυπώσεις ή αν το κάνα λίγο πιο διαφορετικό. Εντάξει, είναι λίγο. Χτυπάει. Λοιπόν, οπότε πάμε να το συνδέσουμε κιόλας, να δούμε πώς λειτουργεί. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησα να γράφω. Αλλά ήθελε διαδικασία και θέλει διαδικασία το αντιμένο ολόκληρο σιδηρόδρομο. Δηλαδή, επίσης τώρα αυτά τα έγγραφα που είναι χάρτες δεν μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά οκ. Okay. Λέει πρώτα ενεργοποιείς το on. Οκ, okay, γιατί δεν θέλω λεπτά. Ωραία. Μετά, true wireless stereo. Turn on two speakers first. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Okay. Φαντάζομαι ότι θα το ενεργοποιήσει. Αυτό είναι που είναι λίγο περίεργο, γιατί βλέπετε. Okay. Και πάμε τώρα, λέει. Για να δούμε, θα το βρει. Λοιπόν, πού είναι το Bluetooth. Να κάνει ενεργοποίηση. Εδώ είμαστε. Tron Smart Trip. Το βρήκε γρήγορο. Σχετικά γρήγορο. Seizures. Οκ. Έχει 80% μπαταρία. Τάμπλετ θα σας αποσυνθεί. Θέλω να αποσυνθεί. Θέλω να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Τηλεφωνικές κλήσεις. Δεν θέλω να κάνω κοινοποίηση επαφών, προφανώς. Φαντάζομαι για να μπορείς να καλέσεις ίσως. Αλλά και πάλι, ναι, οκ. Okay. Και για πάμε να δούμε κάποια free loyalty music, copyright free. Για πάμε. Λοιπόν, από εδώ είμαστε σχεδόν μαξαρισμένοι. Βλέπετε έτσι. Το play κάνει και pause. Θα βάλω να δω κάποιο άλλο. Οκ, okay, ενδιαφέρον. Θα σας πω. Έχω κάποιες σκέψεις τώρα καθώς το συγκεκριμένο το βλέπω. Λοιπόν, θα μπω στα δικά μου βίντεο. Λοιπόν, για να δούμε πώς ακούγεται αυτό με το τελευταίο βίντεο. Γεια σας παιδιά, check now, Κώστας εδώ. Στο σημερινό επεισόδιο θα ανοίξω το πακέτο από το τελευταίο short που έκανα, το βρέστο και κέρδισέ το. Το κάνω πριν να διαβάσω ακόμα τα σχόλιά σας. Την ώρα του edit θα ξέρω ποιος το έχει κερδίσει, οπότε κάπου εδώ πέρα θα παίξει το... Λοιπόν, ναι, οκ. Okay. Θα σας δείξω, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Θα σας βάλω λίγο να συνδεθούμε και με το... Divoom. Θα κάνουμε αποσύνδεση, οκ. Okay. Και θα συνδεθώ από το D2 Lite. Είναι αυτό που χρησιμοποιώ. Ωραία, ακούστε τώρα λίγο. Γεια σας παιδιά, check now, Κώστας εδώ. Στο σημερινό επεισόδιο θα ανοίξω το πακέτο από το τελευταίο short που έκανα, το βρέστο και κέρδισέ το. Λοιπόν, ωραίο είναι, συμπαθητικό είναι, όμορφο είναι, αλλά... Δεν με τρέλανε και τόσο. Δηλαδή, σοβαρά τώρα έχω ακούσει πολύ καλύτερα ηχεία από το συγκεκριμένο.
ας πούμε το D2 που έχω το Lite είναι φωτός πιο καλό και πιο smooth, αυτό ήταν και δίζει. Μόλις ξεπεράσει μια συγκεκριμένη συχνότητα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί σε όλα τα samples το ίδιο είναι, δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή είναι ένα στην οικία. Απλά ακούγεται, είναι λίγο που δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Δεν θα πω ψέματα τώρα, σοβαρά, ευχαριστώ την εταιρεία που το έστειλε, αλλά ειλικρινά δεν αξίζει, δεν νομίζω ότι είναι πολύ ακριβό, κάνει κοσάρικο, έχω την αίσθηση ότι κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει τα λεφτά του, δηλαδή δεν ξέρω, μα όχι, όχι. Θα έβαζα και μουσική, αλλά είναι τα copyright, οπότε εντάξει, αυτό ήταν, okay. Έχω δει καλύτερα, πολύ καλύτερα, έχω δει χειρότερα, ναι, έχω δει και χειρότερα, ένα αξιοπρεπές, χωρίς προσδοκίες, ηχείο είναι. Θα μπορούσε τουλάχιστον να πεις ότι πληρώνεις την αισθητική, ότι να το μικρύνω λίγο αυτό, είναι πολύ μεγάλο. Παίρνει περιθώρια. Τα πλαστικά του, εντάξει, είναι λίγο outdated. Το χρώμα, δεν ξέρω, αυτό το συγκεκριμένο το χρώμα, όταν μπαίνει σε φθηνά πλαστικά, το κάνει να φαίνεται πολύ φθηνό σχετικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σαν παιχνίδι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν. Όπως καταλάβατε, δεν είμαι ενθουσιασμένος και τόσο. Όπως καταλάβατε, επίσης δεν πρόκειται να μου ξαναστείλουν τίποτα, αλλά Client Mine, αυτός είμαι, το ανεμπιστεύεστε, τι να σας πω. Είναι, Max, ok, καλό είναι, μα θες να παίξεις, μέχρι εκεί. Tronsmart, και είχα προσδοκίες, γιατί έβλεπα, λένε Tronsmart, το συγκεκριμένο πάντως προϊόν είναι, είναι μείον από μένα. Λοιπόν, να έχετε μια καλή μέρα, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το συγκεκριμένο. Like, όλα τα είπα. Like, subscribe αν θέλετε και αν σας άρεσαν αυτά που σας δείχνω. Και σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα. Γεια σας, παιδιά.